Στα Καμίνια τώρα τι έχουμε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ποια δράση το που την είχαμε Το διήμερο των καμινοπαιδιών, το φιλοξενήσαμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, την προηγούμενη εβδομάδα, που ουσιαστικά είχαν γίνει ετοιμασίες. Σήμερα όμως, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις, θα φιλοξενήσουμε άλλο ένα μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Την κυρία Λαζανάκη. Ακριβώς. Βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες. Γέμισε το δημοτικό σχολείο με μικρές φατσούλες, οι οποίες έτσι κατάφεραν να περάσουν πολύ δημιουργικά το χρόνο, και βλέπουμε και τους γονείς που βρέθηκαν στο σημείο και παρακολούθησαν ζωντανά αυτή την προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου, και νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Πάμε στην αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων και νηπιαγωγός βέβαια. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Παρουσιάζουμε μία εκδήλωση, μία πρωτοβουλία, αλλά συνηθίζουμε μετά να μεταφέρουμε και τον απόϊχο. Ο απόϊχος έχει θετικό πρόσημο, πολλά χαμόγελα και μία έτσι θέληση και προσδοκία να υπάρξει σε συνέχεια. Το ευχόμαστε κι εμείς. Αν κρίνουμε από την επιτυχία του φεστιβάλ, ναι. Νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε και ότι θα γίνει θεσμός. Το ευχόμαστε όλοι. Και συμμετέχουν και παιδιά και συμμετέχουν και όμορφες φατσούλες, ξεχωριστές ψυχούλες, που πρέπει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και σε αυτό το περιβάλλον να τους δίνουμε βήμα για συμμετοχή. Βεβαίως. Τα παιδιά βέβαια δεν είναι μόνο σαν συμμετοχή στο φεστιβάλ. Είναι οι ίδιοι συνδιοργανωτές. Τα παιδιά είναι αυτά που μας σωθούν και μας βοηθάνε να το κάνουμε και να το ξανακάνουμε. Γιατί όταν δεις τα μάτια του παιδιού τη χαρά, θες να την ξαναδείς και να την ξαναδείς. Εδώ τώρα τηλεθεατές δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δράσης. Για να μας βοηθήσετε να θυμηθούμε λίγο, τι πραγματοποιήθηκε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από το περίπτερο που υπάρχει στα Καμίνια. Αυτό ήταν ο προάγγελος των καμινοπαιδιών, γιατί αυτό το περίπτερο το ξαναφτιάξαμε, το ξανανοίξαμε από την αρχή. Σε αυτό συμμετείχε ο κύριος Χρήστος Μαρκάκης, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ στο να ανοίξουμε το περίπτερο της γειτονιά μας, όχι όμως όπως είναι τώρα τα περίπτερα, αλλά να ανοίξουμε ένα περίπτερο μιας άλλης εποχής. Τότε που υπήρχαν περιοδικά, που υπήρχαν ρομάντζο, που υπήρχαν μάρκες σιγάρων κάποιας άλλης εποχής. Τότε που το τηλέφωνο λειτουργούσε με κέρματα και που η επικοινωνία των ανθρώπων ήταν διαφορετική. Από αυτό το περίπτερο λοιπόν ξεκινήσαμε, το φτιάξαμε, το ξανανοίξαμε με ένα περιπτερά που μοιάζει λίγο με τον Πασχάλη Τερζή. Τα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό πάρα πολύ και θέλανε να συνεχίσουν να το ξαναφτιάξουν το επόμενο Σαββατοκύριακο που ήταν το φεστιβάλ μας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την πλατεία, γιατί είναι το διήμερο της Αγίας Μαρίνας. Γιορτάζει η πλατεία μας. Η Αγία Μαρίνα είναι μια εκκλησία που βρίσκεται στην Οδό Μαράντη, πολύ κοντά στην πλατεία. Τότε λοιπόν έχουμε γιορτή εμείς. Δεν έχουν όμως γιορτή μόνο οι μεγάλοι. Καταφέραμε να κάνουμε γιορτή και για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, εκτός από το περίπτερο που ανοίξαμε, τα παιδιά βουτήξανε στα χρώματα, φτιάξανε την πίσω πλευρά του περιπτέρου, φτιάξανε ένα δέντρο γεμάτο ευχές με δικές τους λέξεις, όπως αγάπη, ελπίδα, ειρήνη, λέξεις υπέροχες βγαλμένες από τα δικά τους αυτοματάκια, και συνεχίσαμε με άλλα εργαστήρια που γινόταν στον αύριο χώρο του 26ου Δημοτικού Σχολείου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια τον κύριο Λέριο, τον διευθυντή του σχολείου, όπως και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου. Κυρία Λαζανάκη, πόσα παιδιά περίπου συμμετείχαν? Γιατί βλέπουμε φωτογραφίες έτσι και πολλοί γονείς βρέθηκαν και πολλά παιδάκια. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, τι να σας πω τώρα, ότι δεν έχω ξαναδεί τόσα παιδιά. Μόνο όταν είναι ανοιχτό το σχολείο βλέπω τόσα παιδιά σε ένα σχολείο. Ποτέ άλλοτε. Οπότε θα δώσουμε ραντεβού και για την επόμενη χρονιά να διοργανώσουμε κάτι αντίστοιχο.
είπαμε ότι το ζητούμενό μας είναι η παιδική χαρά, η ματιά η γελαστή. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε και να το επαναλάβουμε. Να είστε τελεία καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Μόνο να τα ξαναπούμε πάλι. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να είστε είδατε. Καλά. Εγώ ξεχωρίζω, όχι μόνο συμμετείχαν τα παιδιά, αλλά και ήταν και συνδιοργανωτές.